Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε σε διάλειμμα από τον κύριο Σιδέρη, τον γιατρό μας. Κύριε Σιδέρη, είδατε ότι έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση ακόμα και για το ενδεχόμενο κάποιοι να αποπειραθούν να πάνε στα χωριά τους, γιατί υπάρχει ένας εφησυχασμός ότι η καμπύλη είναι επίπεδη. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία ή θεωρείτε ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της εκτείναξης των κρουσμάτων αν δεν τηρηθούν τα μέτρα? Εμείς σαν Ομοσπονδία λέμε στον κόσμο ότι πρέπει να έχει τα μάτια του 14, γιατί ξέρετε είμαστε μια μικρή χώρα με ένα αθωράκιστο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν κάνει καλό να την κρύβουμε. Βλέπουμε τις γειτονικές τραγικές εικόνες, οι οποίες και εμάς μας θλίβουν και μας τρομάζουν, αλλά δεν απέχει πολλές φορές για να έχουμε μια μαζική έξαρση. Και επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση, αν θέλετε, περί επόμενης μέρας, άκουσα πριν και τον Υπουργό, ναι, που είπε ότι ήδη ο Πρωθυπουργός έχει στο μυαλό του την επόμενη μέρα. Όλοι την έχουμε στο μυαλό μας την επόμενη μέρα, πώς και πώς την περιμένουμε. Και να είμαστε καλά όλοι. Αυτό που θέλουμε να σκεφτεί ο κόσμος και εμείς το βάζουμε στον προβληματισμό και των σημερινών κινητοποιήσεων που κάναμε, γιατί ξέρετε σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Υγείας. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε μια πρωτοβουλία σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα κέντρα υγείας, σε όλα τα νοσοκομεία, με συμβολικές κινητοποιήσεις, τηρώντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας και διεκδικήσαμε αυτά για τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα, δηλαδή μέσα ατομικής προστασίας, προσλήψεις, μαζικά τεστ να γίνουν σε όλο τον κόσμο, επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Επειδή λοιπόν έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση τη επόμενη μέρα, πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί. Η επόμενη μέρα θα είναι πάλι μια μέρα με μειωμένους προϋπολογισμούς για την υγεία, ή θα το πάμε αλλιώς? Θα είναι μια μέρα στην οποία η πρωτοβάθμια υγεία θα είναι πάλι σε αυτό το χάλι που ήτανε, ή θα πάει αλλιώς? Νομίζω πήραμε τα μαθήματά μας. Θα γίνουν προσλήψεις ή πάλι θα έχουμε 12μήνα, 6μήνα, 8μήνα και ο κόσμος που σήμερα τον ονομάζουν ήρωα, αύριο θα του πούνε άντε φύγε από εδώ, απολύεσαι. Αυτό το λέω γιατί αν πήραμε το μάθημά μας, πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα πολιτικά μέτρα. Εμείς αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης οι συνάδελφοί μας, οι εντατικολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, οι παθολόγοι, οι αναισθησιολόγοι και το υπόλοιπο προσωπικό, προφανώς το αντίστοιχο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα και εγώ από τη συζήτηση, υπάρχει μια λογική του κόσμου που πρέπει να πάρει την ατομική του ευθύνη και την παίρνει ο κόσμος. Αυτό είναι κοινή συνισταμένη. Μένει στο σπίτι, παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας, αλλά ξέρετε, η ιατρική είναι λίγο πιο πολύπλοκο πράγμα και δυστυχώς θα καλεστούμε και ήδη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που σχετίζονται με λοιπές ασθένειες, καρκινοπαθείς, διαβητικοί, καρδιαγγειακοί ασθενείς, οι οποίοι η θεραπεία τους και η εξέλιξη της έχει μείνει πίσω και αφετέρου, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε και ζητήματα που σχετίζονται και με τον εγκλεισμό, ξέρετε. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος είναι όλη μέρα στο σπίτι. Ναι. Παιδιά μικρά. Βγαίνουν ήδη οι πρώτες ψυχιατρικές εργασίες στη δημοσιότητα. Υπάρχουν επιπτώσεις, θέλω να πω, εκτός από αυτές που συζητάτε με τους αξιότιμους καλεσμένους σας, υπάρχουν και επιπτώσεις τέτοιου τύπου. Γι' αυτό το λόγο, νομίζουμε ότι μαζί με την αναγκαία ατομική προφύλαξη που πρέπει να έχει ο καθένας, πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα, γιατί στα νοσοκομεία σήμερα δίνεται η μάχη της ζωής, γι' αυτό πρέπει να ενισχυθούν τα νοσοκομεία. Όσον αφορά για το επιστημονικότερο κομμάτι. Σας είπα ότι δεν είμαι πιο κατάλληλος λόγω της ειδικότητας και επειδή νομίζουμε πως είναι πολύ πιο αξιόλογοι επιστήμονες από εμάς για να αναλύσουν αυτά τα θέματα. Δεν σας κρύβουμε όμως ότι υπάρχει και μια συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα και την ιατρική κοινότητα για το μοντέλο αντιμετώπισης. Και αυτό δεν αφορά, ξέρετε, μόνο πολιτικές, αλλά αφορά και επιστημονικές αποφάσεις. Και όσο αξιότιμος και πραγματικά αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονας είναι ο κύριος Τσιόδρας στο επιστημονικό επιτελείο της κυβέρνησης, άλλο τόσο είναι και προβληματικές κάποιες επιστημονικές οδηγίες που δίνονται προς τα νοσοκομεία. Δηλαδή, παράδειγμα, είναι προβληματική κατά τη γνώμη μας η λογική που λέει ότι πρέπει ένας υγειονομικός, όταν νοσεί και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 130 συναδελφοί μας τέτοιοι, να μένει 7 μέρες σε καραντίνα ενώ ο χρόνος επόασης του είναι 14. Είναι προβληματικό και επιστημονικά. Είναι προβληματικό και επιστημονικά να υπάρχει οδηγία του ΕΟΔΗ η οποία λέει ότι αρκεί να πλένεις τα χέρια σου μόνο με αντισηπτικό εάν αμέσως μετά έρθεις σε επαφή με κρούσμα.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η επιστήμη χρειάζεται αυτή την περίοδο να προσφέρει περισσότερο από ποτέ. Είναι όμως μια εποχή που πρέπει όλοι να παραβούμε τους κανόνες, έτσι, να κάνουμε μια υπερπροσπάθεια. Γιατί διακυβεύονται ζωές, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τα ξενοδοχεία να λειτουργούν χωρίς το μισό ιατρικό προσωπικό, επειδή έχουν εκτεθεί σε έναν πιθανό κίνδυνο. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν. Ότι χρειάζεται μαζί με τα ατομικά μέτρα προστασίας του καθενός να αναλάβει την ευθύνη που έχει και η πολιτεία.